Γεια σας. Πώς είσαι? Καλά. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, το τραγούδι που ακούσαμε έχει σχέση και με το κόνσεπτ μου. Για πες μου. Λοιπόν, εγώ πάω σε μια συναυλία του Jack Savoretti, την αυτή που ακούσαμε, η οποία γίνεται στην Καθολική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Είναι ένα ραδιόφωνο που διοργανώνει κάτι τέτοιες συναυλίες, αλλά είναι μόνο με πρόσκληση για πάρα πολύ λίγα άτομα. Είναι 30 άτομα, 40. Πρέπει να κερδίσεις όμως την πρόσκληση. Οπότε μόνο κέρδισε εσύ. Η μαμά μου. Η μαμά σου, τέλεια. Τυχερή μαμά σου. Κάθε μέρα και δύο μηνύματα. Η μαμά κέρδισε, ευτυχώς πήγαμε. Γιατί μας άρεσε πάρα πολύ και στους δύο. Αυτό. Πάμε, κορίτσια. Μαρία μου, έβαλες 3 στη Ζάνα, γιατί? It's not Leviosa, it's Leviosa. Τι? Harry Potter. Μου θυμίζει λίγο Harry Potter, η εικόνα της. Και είναι το μοναδικό που δεν έχω δει τίποτα, δεν μ' αρέσει καθόλου Harry Potter. Είναι από τους πολύ λίγους. Ωραία εικόνα, εντάξει, ωραίο φόρεμα, ωραία πέρλα. Πας σε εκκλησία, παιδί μου. Πάω σε εκκλησία για συναυλία. Βέβαια, ο Jack Savoretti είναι αυτό που ακούσαμε, είναι το πιο χορευτικό του. Δεν είναι και πολύ, είναι λίγο μπαλάντα. Για χόρεψε το λίγο. Δεν χορεύεις, εκεί κάθεσαι στα τέτοια. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Κι όμως μου κάνει πολύ σεξ το πόδι σου. Αυτό. Είναι αυτό. Το σπάσες με το γκράνι, το χόρεμα. Αλλά εντάξει, δεν τρελαίνομαι σήμερα, να σου πω την αλήθεια. Είναι δύσκολος πελάτης η Μαρία, δεν τρελαίνεται ποτέ. Τι να την κάνω. Η Θεοδώρα, τι πελάτης είναι? Θεοδώρα μου, έβαλες 3 και εσύ σαν τη Μαρία. Γιατί? Εμένα μου άρεσε. Μου άρεσε το πανοφόρι της. Μου άρεσε γενικά όλη η όψη της και το κεφάλι της. Και η πέρλα, δεν είναι αυτό που έχεις βάλει. Και ο γιακάς μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν μου άρεσε το φόρμα που είναι τόσο φαρδί πάνω της. Αυτό. Κατά τα άλλα, ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κορίτσια. 4 ο μέσος όρος από τη βαθμολογία των συμπαικτηριών σου. Φύγαμε για τις κριτές. Πάμε, Ζάνα. Γεια σας. Καλώς τη. Στέλιο, για πες μας για το outfit της Ζάνας. Πώς λοιπόν, κοίταξε, είσαι πάρα πολύ ωραία. Ωραίο φόρεμα, ωραίο ιστορία εδώ με τις πέρλες και το γιακά που έχεις βάλει το πουκάμισο. Μ' αρέσει και το παπούτσι που είναι για την εκκλησία, έτσι ας πούμε λίγο σκανδαλώδες, μαζί με το καλσόν. Χαίρομαι που έβαλες το πιεντεκόκ, το πανοφόρι αυτό που δίνει όλη την ένταση σε αυτήν την εικόνα. Ναι, αλλιώς θα ήταν πολύ απλό. Έτσι είναι πολύ ωραία. Βέβαια δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάζομαι με τη χρήση του χρώματος, δηλαδή ενώ όλο το υπόλοιπο μου αρέσει πάρα πολύ, θα περίμενα να δω μια επιφάνεια χρώμα και μια πρόταση πέρα το ότι βάζουμε ένα χρωματιστό παπούτσι σε μια ασπρόμαυρη εικόνα. Δηλαδή αν ήταν ασπρόμαυρο το look, θα ήταν από τα πιο ωραία. Στο ότι έχει αποστολή ας πούμε και ένα χρώμα, είναι στη minimum του... Εγώ κατάλαβα, θα σας πω, εγώ κατάλαβα ότι το χρώμα πρέπει να είναι αποκλειστικά σε αξεσουάρ. Εδώ που ήμασταν όλοι, που σας το έλεγε η Τόνια, ήταν ή αξεσουάρ ή ρούχο. Και εγώ δεν είχα πει αξεσουάρ, είχα πει ένα επιπλέον έξτρα χρώμα. Τώρα, στο πόσο το χρησιμοποιήσει κάθε μια, όμως, ήταν δικό σας θέμα. Μας εξηγούσανε, μας είχαν πει ένα χρώμα. Ένα λεπτό ρε Σεζάνα τώρα, γιατί βλέπω ότι η Μαρία φοράει παντελόνι, η Στέλλα φοράει πανοφόρι. Εγώ αυτό και αυτό θυμάμαι όταν τα λέγαμε. Αλλά επίσης, θα σας πω εγώ... Άλλο το ότι κατάλαβε κάθε μια, αλλά δεν είναι, όλοι παίρνουμε το ίδιο μπρι. Αλλά θα σας πω, εκτός από αυτό, χώρια από αυτό, δεν το παίρνω σαν δικαιολογία. Για μένα, αν έβαζα ένα έντονο χρώμα σε ρούχο, θα έφευγε από το black and white και ήθελα να κρατήσω το black and white αυτούσιο και να το βάλω σε εξισουαρεμένα. Αυτό είναι άποψη όμως που λες. Έτσι. Ωραία. Και να μας το αφήνανε πάλι νομίζω σε εξισουάρα εγώ θα το. Κοίταξε να σου πω κάτι. Υποτίθεται ότι πίσω από αυτή την ιδέα που είχαμε για σήμερα ήταν πώς οι γυναίκες που έχουν στο σπίτι τους μαύρα και άσπρα ρούχα μπορούν να τα κάνουν μια πιο ωραία και πιο φρέσκια εικόνα συνδυάζοντας και ένα χρώμα. Αυτή ήταν η βασική ιδέα από πίσω. Εσύ πήγες και έκανες ένα πάρα πολύ ωραίο ασπρόμαυρο σύνολο και έβαλες μια πινελιά. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση. Εδώ. Έβαλα και εδώ χρώμα. Έβαλες και εκεί. Λοιπόν, είναι μια τελείως διαφορετική προσέγγιση από αυτό που περίμεναμε να δούμε. Δηλαδή, αν ήσουν στον black and white τέλος, θα ήσουν τέλειο. Ή και μια οποιοδήποτε άλλη μέρα, πάλι τέλειο θα ήταν. Και σήμερα ωραίο είναι, black αλλά... Black and white λέει το θέμα. Τώρα προσπαθεί να με πεις ότι κάνω εγώ λάθος. Όχι, αλλά εγώ νομίζω ότι αν βάλεις μεγάλη επιφάνεια χρώμα, ξεφύγεις πάρα πολύ από το black and white. θεωρώ. Ναι. Κοίταξε, θα σου πω εγώ κάτι. Η κάθε μία κατάλαβε ό,τι ήθελε. Εντάξει. Σου λέει και η Κορίνα που κάνει την παρέα κατάλαβε ότι δεν έχει δεσέν. Εσύ κατάλαβες ότι έχει και βάλεις αυτό το πάνω φόρο. Ναι, δηλαδή η κάθε μία κατάλαβε τα δικά της. Δεν έχει σημασία. Η κάθε μία αντιλαμβάνεται ό,τι τη βολεύει ή ό,τι μπορεί να κάνει ή όπως είναι η αισθητική της ή όπως είναι η πρώτη εικόνα που θα σου βιδωθεί ακούγοντας μία αποστολή, ας πούμε, ένα θέμα. Ναι. Το οποίο αυτό είναι το πιθανότερο και το πιο ωραίο να λέμε. Ότι έμεινα μου ήρθε αυτή η εικόνα, αυτήν την εικόνα ήθελα να κάνω, πάρτε την. Εντάξει, να τελειώνουμε. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Έλενα. Γιατί δεν έβαλες ρίγα π.χ. ασπρόμαυρη από μέσα, μαζί με το με πιέντε πουλί, πιέντε κοπανοφόρη, θα το έκανες αυτό εσύ ποτέ? Όχι. Θα το σκεφτόμουν, αλλά δεν θα το έκανα. Δεν θα ήταν ωραίο να μας το δείξεις? Πάντα εγώ σε πάω έτσι, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Και θα συνεχίσω να το κάνω, γιατί σου έχω εμπιστοσύνη σε αυτά που δείχνεις και πιστεύω ότι δεν έχεις τόσο εμπιστοσύνη στον εαυτό σου για να δείξεις το παραπάνω. Κάποιες φορές, όχι πάντα, γιατί έχεις φέρει και φανταστικές εικόνες με πολύ ωραίες ιδέες, όπως τον καλά το προηγούμενο. Τώρα, πολύ ωραία η χρωματική νότα του παπουτσιού σου, πολύ ωραίο το στυλ σου, πάρα πολύ chic, δηλαδή είναι τόσο chic εικόνα που από μόνη της δεν χρειάζεται να, από άμα την ερμηνεύουμε και την αξιολογούμε, χάνει την υπόστασή της. Εμένα σε αυτή την εικόνα που είναι τόσο πολύ άρτια και τόσο πολύ αφοσιωμένη στο θέμα, να σου πω ότι μου λείπουν γάντια και καπέλο. Ναι. Και δεν το λέω συχνά, το ξέρεις, γιατί δεν μπορώ τόσο κινηματογραφικές εικόνες και τόσο... Δεν τις πολύ μπορώ κι εγώ, αλλά πραγματικά είναι μια εικόνα τόσο υπέροχη που θα ήταν τέλεια με αυτά τα δύο στοιχεία. Συμφωνώ μαζί σας. Στο ίδιο καλό ή κακό χρώμα τονικά με τον παπούτσι, γιατί αυτό είναι το brief μας στο σημερινό. Θα ήσουν άψογοι. Αλλά όχι ότι δεν είσαι τώρα, έτσι. Λέμε για το on top. Κι άλλο τρία, Ριζάνα. Λάκη. Ένας παραγωγός, παρουσιαστής, περιηγητής σε κάποιο ελληνικό κανάλι έλεγε κάποτε ότι θα φέρει την Kylie Minogue στην Ελλάδα. Πήραν αεροπορικές εταιρείες και τα λοιπά και μάθανε ότι όντως η Kylie Minogue έρχεται στην Ελλάδα, αλλά όχι για να πάει σε αυτού του παρουσιαστή, παραγωγού, ταξιδευτή το σόου, αλλά για τον Jack Savoretti, ο οποίος έχει κάνει μια υπέροχη συνεργασία μαζί της. Τώρα, πένθος δεν είχανε. Κοπέλες οι οποίες έπαιρναν να είναι λιγάκι πιο μεγάλες από την ηλικία τους δεν θέλανε. Όμως πήγε η Ζάνα, Σύριακα εκεί. Και αυτοί εξεπλάγησαν με το στυλ της. Απλά επειδή τη χάνει ο Τζακ Σαβορέτη από το πολύ που τον ακολουθεί, έχει δει το Instagram σου και όλα και σε ξέρει, μάλιστα σου κάνει και 3-4 likes που συνήθως τέτοιοι άνθρωποι της κουλτούρας δεν επικοινωνούν με τέτοια μέσα, όταν σε είδε έπρεπε να ξανασυστηθείς. Και λέει, μα εσείς δεν είστε που μου κάνετε τα like και τα λοιπά. Νομίζω ότι ενώ είναι άρτια η εικόνα σου, σε μεγαλώνει λίγο. Θα πας σε ένα κουλτουρέ πράγμα, βεβαίως, είναι και restrict γιατί έχει μόνο 30 άτομα ή πόσα θα έχει, όμως δεν έχεις τολμήσει αυτό το παραπάνω. Είσαι και εσύ save μέσα στην εικόνα σου, αλλά πάρα πολύ chic. Να μου πεις, το chic έχει ηλικία και όμως έχει. Και εσύ καμιά φορά το μεγαλώνεις. Καμιά φορά, νομίζω συνέχεια. Το μεγαλώνεις. Εγώ μόνο αυτό θα άλλαζα στην περίπτωση τη δική σου. Τώρα η Πέρλα πραγματικά είναι chic, το καταγράφουμε. Αλλά δεν υπάρχουν τόσο ωραία αξεσουάρ, λεπτεπίλεπτα. Δεν σου είπα εγώ να βάλεις ένα χοντρό, αλλά και αυτό τώρα το δικό σου είναι σαν να λέει, έλα μωρέ, δεν πειράζει τώρα, τι να κάνω, άσε. Έχεις και το θέμα σου, Σαβορέτη, οπότε λες, τώρα θα τους ρουμπώσω εγώ, θα τους πω. Και άλλοι είναι οι ρούμπογλου και άλλοι ρουμπώνει εδώ μέσα, κατάλαβες. Λοιπόν, τρία. Καταπληκτικά. Να περάσεις καλά. Αχ, τέλεια. Ζάνα, το πήγες πολύ καλά σήμερα. Είσαι ευχαριστημένη. Πάρα πολύ. 13 είναι η συνολική σου βαθμολογία. Ευχαριστούμε. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Αν θέλετε να μην χάνετε στιγμή, να μην χάνετε λεπτό, κάντε τώρα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, εδώ. Και αν θέλετε να δείτε και άλλα βιντεάκια, δείτε από εδώ και από εδώ.